Van Orman Quinn. Μόνο η επιστήμη μπορεί να μας πει πράγματα για τον κόσμο. Είναι ο τελικός κριτής της αλήθειας. Γεννημένος στο Άκρον του Οχάιο στις 25 Ιουνίου του 1908, ο Κουίν θεωρείται πριν από το θάνατο του τα Χριστούγεννα του 2000 ως ο μεγαλύτερος εν ζωή Αμερικανός φιλόσοφος. Τα πρώτα του έργα επηρέασαν τη μαθηματική λογική, αλλά έγινε ευρύτερα γνωστός με τα δύο δόγματα του εμπειρισμού, ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε το 1951. Το άρθρο που θεωρείται σήμερα κλασικό του 20ου αιώνα και απαραίτητο ανάγνωσμα για τους φοιτητές της φιλοσοφίας όλου του κόσμου, επέκρινε τις επικρατούσες υποθέσεις των εμπειρικών μεταφυσικών που τότε επικρατούσαν ευρέως και προωθούνταν κατά βάση από τον μεγάλο φίλο και μέντορά του, τον Ρούντολφ Κάρναπ. Σε περισσότερα από 20 βιβλία και σε πάμπολα άρθρα, ο Κουίν ανέπτυξε και ερμήνευσε ένα σημαντικό φιλοσοφικό πρόγραμμα, το βάθος και η έκταση του οποίου δεν είχε παρατηρηθεί ξανά από την εποχή των μεγάλων οπαδών της μεταφυσικής του 18ου και του 19ου αιώνα. Βασικό ρόλο στη σκέψη του Κουίν παίζει η άποψη ότι η επιστήμη είναι, όπως το έθεσε, ο τελικός κριτής της αλήθειας. Μόνο η επιστήμη μπορεί να μας ενημερώσει για τον κόσμο και ένα από τα πράγματα που μας λέει η επιστήμη για τον κόσμο είναι πως οι γνώσεις μας για αυτόν περιορίζονται από τα αισθητηριακά ερεθίσματά μας. Ο Κουίν είναι φανατικός εμπειριστής, απορρίπτοντας την απόπειρα σύνθεσης του εμπειρισμού και του ορθολογισμού από τον Καντ και ανακαλύπτοντας τη μεταφυσική τόσο στα δύο δόγματα όσο και στα μεταγενέστερα έργα του, κυρίως στο δυσνόητο «Λέξη και αντικείμενο» το 1960 και στο περισσότερο φιλικό προς τον αναγνώστη «Η αναζήτηση της αλήθειας» του 1909. Στα δύο δόγματα ο Κουίν επιτίθεται εναντίον δύο μη εμπειρικών υποθέσεων του θετικιστικού προγράμματος. Πρώτον, την ιδέα που προέρχεται από τον Καντ ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη προτάσεων, οι αναλυτικές γνωστές ως αληθείς λόγω του νοήματός τους και μόνο, παραδείγματος χάρη όλοι οι εργένιδες είναι ανύπαντροι, και οι συνθετικές προτάσεις γνωστές ως αληθείς ή ψευδείς ανάλογα με τον τρόπο που έχουν τα πράγματα στον κόσμο, παραδείγματος χάρη ότι βρέχει ή ότι ο Μπους είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δεύτερον, ο Κουίν απορρίπτει τη θετικιστική υπόθεση ότι το νόημα μιας πρότασης μπορεί να περιοριστεί στην συζήτηση σχετικά με τα αισθητηριακά ερεθίσματα. Ο Κουίν δείχνει πιστικά ότι καμία πρόταση δεν μπορεί να είναι αληθής ανεξάρτητα από την εμπειρία, αλλά επίσης ότι η σημασία μιας πρότασης δεν μπορεί να επαληθευτεί απομονωμένη από τον ιστό των πεποιθήσεων του οποίου αποτελεί μέρος. Αυτός ο ιστός των πεποιθήσεων ορίζεται και ο ίδιος από τις αισθητηριακές εμπειρίες. Ωστόσο, οι εμπειρίες δεν μπορούν να αποκοπούν από τη θεωρία για τον κόσμο που χρησιμοποιείται για να τις περιγράψει. Η θεωρία και οι εμπειρίες πηγαίνουν χέρι-χέρι και ό,τι βρίσκεται, ό,τι υπάρχει κατά τον Κουίν, είναι αυτό που λέει ότι υπάρχει η καλύτερη θεωρία μας για τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι πως η επιστήμη θεωρείται κατά βάση πραγματιστική άσκηση που αφορά την πρόβλεψη μελλοντικών αισθητηριακών εμπειριών. Στο βιβλίο του «Λέξη και αντικείμενο», ο Κουίν επεκτείνεται σε προηγούμενα θέματα, αναπτύσσοντας την αντίληψή του περί φιλοσοφίας και επιστημολογίας ως μέσον διαμόρφωσης επιστημονικών θεωριών, προγραμματισμένων αλλά όχι προκαθορισμένων από τις αισθητηριακές εμπειρίες. Αναπτύσσει την κριτική του πάνω στον τρόπο που άρχισε η αντίληψη της σημασίας με μια επίθεση εναντίον της αναλυτικότητας στα δύο δόγματα, χρησιμοποιώντας ένα συναρπαστικό πείραμα σκέψης σχεδιασμένο να υποσκάψει την έννοια της συνωνυμίας ή ταυτότητας σημασίας. Ο Κουίν φαντάζεται ένα σενάριο ριζοσπαστικής μετάφρασης όπου ένας γλωσσολόγος αντιμέτωπος με μια εντελώς άγνωστη γλώσσα ηθαγενών αναγκάζεται να εισαγάγει το δικό του ενεολογικό σχήμα ως υπόθεση προκειμένου να εξηγήσει τη συμπεριφορά των ηθαγενών, εφόσον η συμπεριφορά και μόνο μπορεί να καθορίσει το πιθανό νόημα των λεγόμενων των ηθαγενών. Αν η εισαγωγή ενός ενοιολογικού σχήματος είναι αναγκαία για τη μετάφραση, εξυπακούεται ότι η σημασία έχει σχετική έννοια για τον μεταφραστή και εξανεμίζεται η ιδέα της ταυτότητας σημασίας σε διαφορετικά μεταφραστικά εγχειρίδια.
Η φιλοσοφία του Κουίν δεν αποφεύγει το συμπέρασμα ότι η οντολογία, η μελέτη αυτού που είναι, είναι σχετική με τη θεωρία του υποβάθρου. Πράγματι, ο Κουίν υποστηρίζει τολμηρά ότι τα φυσικά αντικείμενα είναι δεδομένα της τρέχουσας καλύτερης θεωρίας μας, που την ύπαρξή τους θα μπορούσαμε να απορρίψουμε αν διαθέταμε κατάλληλες αναθεωρήσεις μετά από αντίθετες εμπειρίες. Έτσι ο Κουίν λέει, «Από την πλευρά μου, ως φυσικός, πιστεύω στα φυσικά αντικείμενα και όχι στους θεούς του Ομήρου και θεωρώ επιστημονικό λάθος την πίστη στο αντίθετο. Αλλά από την πλευρά του επιστημολογικού υποβάθρου, τα φυσικά αντικείμενα και οι θεοί διαφέρουν σε βαθμό και όχι σε είδος και οι δύο οντότητες υπησέρχονται στις αντιλήψεις μας μόνο ως πολιτισμικά δεδομένα».